Εκτός ελέγχου μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση για την παγκόσμια ειρήνη καθώς η απόφαση για αποστολή αρμάτων μάχης και ειδικότερα των Αμερικανικού τύπου που φέρουν θωρακίσεις και πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου στον Ουκρανικό στρατό δεν διέφυγε της ρωσικής προσοχής που προειδοποιεί ότι η τυχόν χρήση τους θα θεωρηθεί ως χρήση βρώμικων πυρηνικών βομβών. Όπω δήλωσε ο Κωνσταντίν Καβρίλοφ, η παράδοση πυρομαχικών ουρανίου δυτική κατασκευή στο Κίεβο θα θεωρηθεί από τη Μόσχα ω χρήση βρώμικων πυρηνικών όπλων. Οι πληροφορίε μεταδόθηκαν από το πρακτορείο Ριανοβόστη, το οποίο παραθέτει μια νέα πολύ σοβαρή πτυχή στον Ουκρανικό πόλεμο. Προειδοποιούμε τους της του δυτικού χορηγού τη στρατιωτική μηχανή του Κίεβου να ενθαρρύνουν πυρηνικέ προκλήσει και εκβιασμού. Γνωρίζουμε ότι το άρμα Leopard 2 καθώς και τα μαχητικά οχήματα πεζικού Bradley και Marder είναι οπλισμένα με βλήματα θωράκισης απεμπλουτισμένου ουρανίου, η χρήση των οποίων οδηγεί σε μόλυνση της περιοχής όπως συνέβη στη Γιουκοσλαβία και το Ιράκ. Εάν το Κίεβο εφοδιαστεί με τέτοια πυρομαχικά για βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, θα το θεωρήσουμε ως χρήση βρώμικων πυρηνικών βομβών κατά της Ρωσίας, με όλες τις επακόλουθες συνέπειε δήλωσε ο διπλωμάτης. Οι δυτικέ χώρε ανάγκασαν τη Γερμανία να αποφασίσει να μεταφέρει τεθωρακισμένα οχήματα στην Ουκρανία, τόνισε ο Γκαβρίλοφ.